Πάμε λοιπόν να δούμε τις αυξήσεις που θα πάρουν οι συνταξιούχοι και πώς θα υπολογιστούν. Λοιπόν, το παράδειγμα λέει ως εξής, ότι η αύξηση θα προκύψει από το άθροισμα του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος σύν τον πληθωρισμό που θα έχουμε του προηγούμενου έτους. Δηλαδή του 22, γιατί ξεκινάνε από το 23. Ένα παράδειγμα. Αν το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, το ΑΕΠ, η ανάπτυξη της χώρας, κάτσει στο 4% που υπολογίζουν, ναι, σύν τον πληθωρισμό που είναι στο 11%, αυτό μας κάνει σύνολο 15%. Το διαδίο αυτό, το 50% αυτού, δηλαδή το 5% του συνόλου, μας κάνει το 7,5%. Άρα υπολογίζονται έτσι ότι η αύξηση θα είναι στο 7,5%. Στην πραγματικότητα, η αύξηση, για να είμαστε ειλικρινείς, θα είναι από 6 έως 7 ή 7,5%. Κάπου εκεί θα κάτσουν οι αυξήσεις για τους συνταξιούχους. Τρία πολύ γρήγορα παραδείγματα και ολοκληρώνουμε τον κύκλο αυτό. Θα τα πούμε βέβαια για τις επόμενες ημέρες. Πρώτο παράδειγμα. Έχω μία σύνταξη 1.000 ευρώ και μηδενική προσωπική διαφορά. Με 7,5% ο συνταξιούχος θα πάρει 75 ευρώ αύξηση. Άρα στο σύνολό του θα πάρει 1.075 ευρώ. Είναι πάρα πολύ απλό το παράδειγμα αυτό. Και είναι και μεγάλη αύξηση, έτσι. Ναι, 75 ευρώ. 75 ευρώ. Το 7% που υπολογίσαμε. Στο δεύτερο παράδειγμα έχουμε ένα ποσό 1.000 ευρώ με μία προσωπική διαφορά 100 ευρώ. Εδώ βλέπουμε ότι με τα 7,5 ευρώ, δηλαδή ουσιαστικά έχουμε τα 75 ευρώ που θα έπαιρνε ο συνταξιούχος, όμως έχουμε την προσωπική διαφορά των 100, συνεπώς η διαφορά θα μειωθεί στα 25, λογιστικά θα διαύξει ο άνθρωπος αυτός, δεν θα δει πραγματική αύξηση στην τσέπη του.